Γεια σας, παιδιά. Σας καλωσορίζουμε στα μαθήματα Αρνός για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών της Α Λυκείου. Και σήμερα θα αρχίσουμε να εξετάζουμε τις ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν μετά την πρώτη ενότητα και βέβαια θα βλέπουμε τις απαντήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές στο σχολικό βιβλίο είναι από τη σελίδα 58 έως τη σελίδα 61. Και πηγαίνουμε να διαβάσουμε την πρώτη ερώτηση. Λέει λοιπόν η πρώτη ερώτηση. Αφού ξαναδιαβάσετε το κείμενο των παραγράφων 25 μέχρι 27 και 30-32, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις. Αρχικά, τι συμβούλευσε ο Αλκιβιάδης τους Αθηναίους και ποια ήταν η αντίδραση των Αθηναίων, στρατηγών. Το άλλο υποερώτημα, τι συμβούλευσε ο Λύσανδρος τους κατασκόπους του. Και το τελευταίο, πώς μεταχειρίστηκε ο Λύσανδρος τους εχμαλώτους. Βεβαίως, για να μπορείτε να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις, πρέπει να έχετε διδαχτεί όλη την ενότητα πριν από αυτές τις σελίδες. Αρχικά, λοιπόν, ας δούμε τι συμβούλεψε ο Αλκιβιάδης στους Αθηναίους. Ο Αλκιβιάδης, όπως ξέρουμε, μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, είχε πάρα πολλά προσόντα, αλλά και τρομερά ελαττώματα και βρισκόταν εκείνη την εποχή εξόριστο σε ένα ιδιόκτητο πύργο εκεί κοντά, στην Καλλίπολη, τη σημερινή κοντά. Έμπειρος στρατηγός, λοιπόν, ο ίδιος, όταν διαπίστωσε ότι οι Αθηναίοι δεν είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο σημείο, αλλά ήτανε στην ανοιχτή παραλία και μακριά από πόλη, του συμβούλεψε λοιπόν δύο πράγματα. Αφενός, να μετακινηθούν κοντά σε λιμάνι και πόλη, ούτως ώστε από εκεί να μπορούν να αμήνονται. Συγκεκριμένα στη Συστό. Στην επόμενη διαφάνεια, θα δούμε εδώ με το χάρτη μας όλα αυτά, οι στρατηγοί όμως αρνήθηκαν υπεροπτικά και τον απέπεψαν, τον έδιωξαν, αρνήθηκαν να τον ακούσουν. Τώρα, για να δούμε ο Λύσανδρος τι συμβούλεψε τους κατασκόπους του. Ο Λύσανδρος, λοιπόν, προκειμένου να νικήσει κατά κράτος τους Αθηναίους, οι οποίοι, είπαμε, είχαν στρατοπεδεύσει σε ανοιχτή παραλία και τελείως αφύλακτοι, διέταξε τους κατασκόπους του να παρατηρήσουν τις κινήσεις τους. Και όταν, λοιπόν, δουν τους Αθηναίους να έχουν διασκορπιστεί στη Χερσόνησο, σε μια παραλία αρκετά μακρινή, όπου εκεί πήγαιναν να ψωνίσουν τα τρόφιμα που ήθελαν, να επιστρέψουν με τα πλοία και στο μέσο της διαδρομής να υψώσουν μια ασπίδα. Αυτό γιατί το έκανε ο Λύσανδρος. Ήθελε ακριβώς να ξέρει και υπολόγιζε ότι τη στιγμή που οι κατάσκοποί του υψώνουν την ασπίδα, οι Αθηναίοι ατάραχοι και ανύποπτοι θα ψωνίζουν σε μία περιοχή η οποία είναι πολύ μακριά από τα πλοία του. Ούτως ώστε δεν θα μπορούσαν εύκολα να γυρίσουν πίσω. Για να συνεχίσουμε. Ναι, εδώ να δείτε λίγο. Εδώ λοιπόν είναι η Λάμψακος. Εδώ είναι η Σπαρτιάτης. Και η Άβυδος είναι των Σπαρτιατών, ενώ η τοποθεσία Αιγός ποταμή είναι εδώ, όπου έγινε τελικά η ήττα των Αθηναίων. Ο Αλκιβιάδης, λοιπόν, του συμβούλεψε να μετακινηθούν στη Συστό, όπου ήταν λιμάνι και θα μπορούσαν πιο εύκολα να αντιμετωπίσουν τους Σπαρτιάτες. Και να δούμε τώρα και το τελευταίο υποερώτημα. Το τελευταίο υποερώτημα ρώταγε ο Λύσανδρος τι έκανε όταν νίκησε στους Αιγαίους ποταμούς για την τύχη των εχμαλώτων. Των εχμαλώτων των Αθηναίων. Συγκαλεί, λοιπόν, συμβούλιο ο Λύσανδρος με όλες τις συμμαχικές πόλεις για να αποφασίσουμε την τύχη των Αθηναίων. Εκεί, βέβαια, οι σύμμαχοι των Σπαρτιατών τους μισούν πάρα πολύ, έχουν κάνει και οι δυο πλευρές τρομερά εγκλήματα, τόσο η Αθήνα όσο και η Σπάρτη, και απαιτούν την παραδειγματική τιμωρία τους. Μάλιστα, στην περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου, ένας στρατηγός των Αθηναίων, ο Φιλοκλής, έριξε στη θάλασσα και έπνιξε 2 πληρώματα πλοίων εχθρικών.
δηλαδή Φιλικών προς τη Σπάρτη. Λοιπόν, όλοι καταδικάζονται σε θάνατο και πρώτο σκοτώνεται ο Φιλοκλής, ο οποίος είχε πνίξει, είχε κάνει πάρα πολλές αγριότητες εναντίον των Σπαρτιατών και των συμμάχων τους. Τον Αδήμαντο μόνο άφησαν ζωντανό. Να πούμε κάποια πράγματα για να το καταλάβουμε. Πριν νικηθούν οι Αθηναίοι, όταν ακόμα ήταν ισχυροί, είχαν αποφασίσει με ψηφοφορία ότι αν συλλάβουν εχθρικά πλοία από τα πληρώματα, θα τους κόψουν είτε το δεξί χέρι είτε τον αντίχειρα. Αυτό γιατί, για να μπορούν να κρατήσουν κουπί άμα κόψουν τον αντίχειρα, αλλά να μην μπορεί να κρατήσουν όπλο. Σε αυτό το φρικτό ψήφισμα περί αποτομής είτε του δεξιού χεριού είτε του δεξιού αντίχειρα, ο μόνος ο οποίος είχε προβάλει αντίρρηση ήταν ο Αδήμαντος. Είχε πει δηλαδή ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Οι κριτές λοιπόν θυμήθηκαν πως εκείνος μόνο είχε αντιδράσει στην πρόταση του Φιλοκλή να κόψουν το δεξί χέρι τον εχμαλώτο στην ναυμαχία και γι' αυτό τώρα δεν τον σκότωσαν. Εδώ, παιδιά, τελείωσε η πρώτη ερώτηση.